Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση του Επιλογές. Και περνάμε αμέσως να δούμε τα θέματά μας. Η κακοκαιρία Μύδια έφτασε στη Βόρειο Ελλάδα από το πρωί του Σαββάτου με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Και σύμφωνα με τα προγνωστικά θα παρουσιάσει δύο φάσεις. Η πρώτη είναι από σήμερα Σάββατο, όπου θα πλήξει τις βόρειες περιοχές, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Χιόνι και τσουχτερό κρύο έφερε η κακοκαιρία Μύδια στη Βόρειο Ελλάδα. Από το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησε να χιονίζει σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, με τον υδράγυρο να έχει κατακόρυφη πτώση και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η κακοκαιρία Μύδια φαίνεται να παρουσιάζει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά το διάστημα από το πρωί του Σαββάτου έως και την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, με κύρια χαρακτηριστικά: πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια, ολικός παγετός στη Δυτική Μακεδονία, βροχές ή χιονόνερο στα παιδινά και στα παραθαλάσσια, πυκνές χιονοπτώσεις αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά και βαθμιαία σε χαμηλά υψόμετρα της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά. Η δεύτερη φάση αφορά το διάστημα από Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 16 του μηνός, όπου τα φαινόμενα θα αφορούν τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στα βόρεια θα επικρατήσει ισχυρός παγετός. Συνοπτικά για τη δεύτερη φάση, τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι: κατά περιόδους πυκνές χιονοπτώσεις σε υπηρωτικές περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα, βροχές και καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη και χιονοπτώσεις στα ορεινά των νησιών αλλά και στα ημιορεινά της Κρήτης, παγετός στα κεντρικά κατά τόπους ισχυρός και ολικός στα βόρεια και θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Μύδια, η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται σε μονοψήφια νούμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ερών και θα μας δώσει μία εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στην Περιφερειακή μας Ενότητα. Κύριε Αργυρίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η Μύδια έφτασε. Θέλω λίγο να μας πείτε εδώ στην Περιφερειακή μας Ενότητα τι κατάσταση επικρατεί μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή και στην πόλη των Σερών χιονίζει κάπως έντονα. Από το πρωί είχαν ασθενή χιονόπτωση μέχρι τις βραδινές ώρες και τώρα ξεκίνησε να χιονίζει αρκετά έντονα, όπως και σε όλο σχεδόν τον νομό. Α, σε όλο τον νομό άρχισε να χιονίζει. Ναι. Έχω ενημέρωση ότι και στο Πετρίτσι, στην Καστανούσα, Παλαιοκόμη χιονίζει έντονα. Κυκλοφορία στους δρόμους πώς είναι? Η κυκλοφορία, όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Τα μηχανήματά μας είναι έξω από το πρωί. Και όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Δεν χρειάζονται. Αλυσίδες χρειάζονται σε κάποια σημεία? Όχι. Αλυσίδες δεν χρειάζονται. Απλά οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Ιδιαίτερα εντάξει τώρα το βράδυ, επειδή είναι και έντονη η χιονόπτωση. Βέβαια θα απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τις 9. Διευκολύνεται το έργο του αποχιονισμού. Άρα δηλαδή από εδώ και πέρα ας το πούμε ότι αρχίζουν τα δύσκολα και τα επικίνδυνα. Ναι, τα δύσκολα, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη χιονόπτωση, ότι ρίχνει το στρώνει κιόλας. Περιμένουμε και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Ναι, ήδη έχει πάρα πολύ κρύο. Και η θερμοκρασία έχει πέσει πάρα πολύ. Ωραία. Και αναμένεται να πέσει κι άλλο τις βραδινές ώρες. Μάλιστα. Οπότε το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Ναι, τα μηχανήματά μας είναι πανέτοιμα. Ήδη από το πρωί έχουμε κάνει κάποιους αποχιονισμούς. Το απόγευμα έχουμε βγάλει πάλι μηχανήματα σε ορισμένες περιοχές που το χρειάζονται. Με το αλάτι είμαστε εντάξει. Με το αλάτι είμαστε εντάξει, δεν έχουμε κανένα θέμα. Είμαστε σε ετοιμότητα. Και όλο το βράδυ θα είμαστε, εγώ προσωπικά θα είμαι στο γραφείο. Όλοι είμαστε στις θέσεις μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε με το καλό να πάνε όλα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Και περνάμε να δούμε το επόμενο θέμα μας.
Μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς πυρετώδεις ήταν οι προετοιμασίες από τις προηγούμενες ημέρες. Μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς πυρετώδεις ήταν οι προετοιμασίες από τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Πυρόπουλος, όσο και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Σερών κ. Σωτήρης Δημητράκης, καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Τα αυτοκίνητα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών είναι έτοιμα. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι περίπου άλλα τόσα, συν τη συνδρομή 2 Greater, τα οποία βρίσκονται στις γωνίες του νομού. Επίσης, όπως είδατε, υπάρχει επάρκεια άλατος και φυσικά υπάρχουν καβάτζες στα 4 σημεία του νομού, έτσι ώστε τα μηχανήματά μας να μην χρειάζεται να γυρίζουν πίσω. Ελπίζω με τη συνεργασία και του πρώτου βαθμού και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που είναι αναγκαία η συνδρομή τους να τα πάμε καλά. Καλό όλους τους συμπολίτες μας να αποφύγουν τις περιττές, τις μη χρήσιμες μετακινήσεις, διότι πραγματικά τουλάχιστον για τις πρώτες 24 ώρες θα έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μετά θα επικρατήσει παγετός, να κάνουν λίγο υπομονή και οι υπηρεσίες όλες θα φροντίσουν έτσι ώστε να οι δρόμοι να μείνουν ανοιχτοί και ασφαλείς. Είχατε μία σύσκεψη με τους δημάρχους σήμερα. Τι σας είπαν, είναι σε ετοιμότητα? Ναι, με δική μου πρωτοβουλία έγινε σύσκεψη με τους δημάρχους. Είναι σε ετοιμότητα. Ήταν μαζί και εκπρόσωποι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Μου ζητήθηκαν η συνδρομή από δύο δήμους όσον αφορά το αλάτι. Δόθηκε, φορτώθηκαν, είναι όλοι στις θέσεις τους. Και θέλω να τους ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκρισή τους. Τα κουλάκια ήδη έχουν έρθει, πολλοί πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να πάνε να πάρουν. Εμείς θα φροντίσουμε και αύριο να συμπληρώσουμε. Επίσης, στο νοσοκομείο Σερών έχει πάει ένα φορτηγάκι προκειμένου να τοποθετήσει όπου χρειαστεί αλάτι. Είμαστε στη διάθεση όλων, αν χρειαστούν αλάτι, είτε εδώ που είμαστε στο εργοτάξιο, είτε μπροστά από την ομαρχία. Το κυριότερο και το σημαντικότερο είναι λόγω του χιονιά και των χαμηλών θερμοκρασιών που θα υπάρξουν. Να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις για να μην δημιουργούνται προβλήματα. Να μην έχουμε με τα αυτοκίνητα αλυσίδες. Έτσι ακριβώς. Και αυτοί που θα χρειαστεί να μετακινηθούν να έχουν τις απαραίτητες αντιλουστικές αλυσίδες. Φυσικά θα πρέπει να προσέχουμε όταν περνάμε, είτε παρκάρουμε το αυτοκίνητά μας κοντά σε δέντρα, κάτω από βεράντες οι οποίες υπάρχουν κάποιες λαμαρίνες, κάποιες πινακίδες οι οποίες κουνούνται έντονα. Θα πρέπει να τα αποφεύγουμε. Οι πολίτες του Δήμου Σερών μπορούν να αναφέρουν τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στα τηλέφωνα του Γραφείου του Δήμου Σερών, του Γραφείου Αντιδημάρχου, του Προϊσταμένου της Πολιτικής Προστασίας, του Αντιδημάρχου Έργων Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας. Τα παραπάνω τηλέφωνα θα ισχύουν από το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου. Επίσης, οι δημότες μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν αλάτι από το αμαξοστάσιο του Δήμου, καθώς και από τα κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Νικτοπάτη, ο οποίος και θα μας δώσει μία εικόνα για το τι γίνεται εδώ στο Δήμο Σερών. Κύριε Νικτοπάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθέατες σας. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Η χιονόπτωση άρχισε να γίνεται πιο έντονη. Ο Δήμος Σερών είναι σε ετοιμότητα. Δώστε μας κάποιες πληροφορίες. Ευτυχώς μέχρι στιγμής, παρόλο που το φαινόμενο το ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ήδη έχουμε παρέμβει επάνω στην Άρο Βροντό, όπως ήταν αναμενόμενο, στην Ορεινή, στο Ξηρότοπο και, και στο Χιονοχώρι. Τώρα περιμένουμε την αναφορά από όλους τους προέδρους και από όλους τους υπευθύνους από όλες τις τοπικές κοινότητες στις 9 η ώρα. Η επόμενη θα είναι γύρω στις 11. Και τα αυτοκίνητά μας έχουν κάνει και βοήθησαν και λίγο στο νοσοκομείο, παρόλο που δεν είναι τόσο απαραίτητο, και στην Άνω Πόλη. Ρίξαμε λίγο αλάτι σε κάποια συγκεκριμένα σημεία ώστε να προλάβουμε τον πάγο. Και φυσικά αφήσαμε αρκετά σακουλάκια σήμερα με αλάτι σε διάφορα σημεία μπροστά στα σχολεία. Παρ' όλα αυτά, αν χρειαστεί, θα το κάνουμε και λίγο αργότερα σήμερα και από αύριο νωρίς το πρωί. Η ιδιαιτερότητα βέβαια τώρα που έχουμε είναι ότι ο κόσμος φέτος δεν κυκλοφορεί έξω μετά το βράδυ, απαγορεύεται. Οπότε αν το φαινόμενο συνεχίσει και είναι έντονο, πιο έντονο από ό,τι ήταν μέχρι τώρα, θα δούμε την διαφορά το πρωί. Παρ' όλα αυτά, από νωρίς το πρωί, εμείς θα είμαστε στη θέση μας όλοι. Άρα δηλαδή προβλέπετε κι εσείς μία ολονύκτια έτσι, εκεί επιφυλακή, όλα ναι, τα συνεργεία. Ναι. Και οι ιδιώτες και τα αυτοκίνητα του Δήμου και οι άνθρωποι του Δήμου, ώστε αν συνεχιστεί το φαινόμενο και αρχίσει το χιόνι να μένει στον δρόμο πριν παγώσει, πρέπει να προλάβουμε να παρέμβουμε σε όσο περισσότερο δρόμο γίνεται. Φυσικά παρόλα αυτά ο κόσμος θέλει να είναι προσεκτικός πάντα
Ξαναλέω να κάνει όσο γίνεται λιγότερες μετακινήσεις, όποιες είναι πραγματικά απαραίτητες, αν η μέρα αύριο είναι δύσκολη το πρωί. Σας ευχαριστούμε, κύριε Νικτοπάτη, για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σας. Καλό βράδυ. Και αλλάζουμε τώρα θέμα που έχει και πάμε στο επόμενο, το οποίο αφορά τις φυλακές Νιγρήτας, καθώς προφυλακίστηκε η κοινωνική λειτουργός των φυλακών Νιγρήτας ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που πουλούσε κινητά τηλέφωνα στους κρατουμένους. Το σκάνδαλο είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε βρεθεί ρούτερ στην πτέρυγα των κρατουμένων. Προφυλακίστηκε κοινωνική λειτουργός των φυλακών Νιγρήτας ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που πουλούσε κινητά τηλέφωνα στους κρατουμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί της προφυλακίστηκε ένας πρώην φυλακισμένος, αφού κρίθηκε μετά τις απολογίες τους ότι συμμετείχαν στο κύκλωμα. Στην υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 7 σοφρονιστικοί υπάλληλοι που πρόκειται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Το σκάνδαλο είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε βρεθεί ρούτερ στην πτέρυγα κρατουμένων που παρήχε πρόσβαση στο ίντερνετ, κάτι που κατήγγειλε νεοτοποθετηθεί σοφρονιστικός. Από ελέγχους βρέθηκαν κινητά σε κελιά και από την έρευνα που ακολούθησε έγιναν οι συλλήψεις των υπαλλήλων. Supermarket Kansas. Εδώ οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Σπαγκέτι Μπελίνι 500 γραμμαρίων, τα δύο τεμάχια, μόνο 90 λεπτά. Ξίδι το διαλεγμένο 400 ml, τα δύο τεμάχια, μόνο 60 λεπτά. Χαρτί υγείας Soft Care Δίφυλλο, 8 ρολά, οι τρεις συσκευασίες, μόνο 4,90. Πατάκια εισόδου, μόνο 2,40. Κουβάς με στίφτη και δύο σφουγγαρίστρες, μόνο 5,50. Και τώρα το Φεβρουάριο, ανανεώστε το σερβίτσιο σας και χρωματίστε τη διάθεσή σας. Αποκτήστε τα πιάτα της προτίμησής σας εντελώς δωρεάν με τις αγορές σας και την κάρτα Kansas Economy. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον δημοσιογράφο της τηλεόρασης Επιλογές, Δημήτρη Κώτα, ο οποίος και θα μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που ακούσατε, καθώς υπάρχουν εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αφροδίτη, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Αν μου επιτρέπεις να ξεκινήσουμε λίγο με τα του καιρού, γιατί να σας δώσω και εδώ λίγο εικόνα του τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή της Ιντικής. Εδώ η Μίδια θέλει να μας επισκεφτεί και δεν θέλει, και το λέω αυτό γιατί κάνει νάζια η Μίδια εδώ στη Σιντική. Από νωρίς το πρωί χιονίζει σε ορεινές περιοχές του Δήμου Σιντικής. Υπάρχει ένα πασπάλισμα τη χιονιού στο δόστρωμα. Σε κάποια χωριά το έχει ήδη στρώσει και αναφέρομαι στο Αχλαδοχώρι που είναι κυρίως στον ορεινό όγκο του Δήμου Σιντικής, το Καπρόφυτο, το Καρυδοχώρι και το Άγκιστο. Στη δημοτική ενότητα της Κερκίνης χιονίζει, στα Πορόγια, στα Πλατανάκια, στο Μεγαλοχώρι και στην Καστανούσα Αφροδίτη. Τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας είναι στο δρόμο έτσι ώστε να ρίξουν αλάτι, γιατί οι χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν τη δημιουργία παγετού στο δόστρωμα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που μίλησα μαζί του, ο κύριος Γιάννης Τορουνίδης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, μου είπε ότι ο Δήμος είναι σε ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, αν και μετά τις 9 δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε λόγω του απαγορευτικού του κορονοϊού. Ωστόσο, σε περίπτωση που χρειαστεί και είναι ανάγκη, να έχουμε στο αυτοκίνητό μας αντιοριστικές αλυσίδες για οτιδήποτε και αν συμβεί. Να σου πω ότι δεν χρειάζεται στο δικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών αντιοληστικές αλυσίδες. Ωστόσο, υπάρχει μια ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κυπριακής Μακεδονίας που αναφέρει ότι για τις ΣΕΡΕΣ από το 30 έως το 95 χιλιόμετρο του κάθε του άξονα της Εγνατίας Οδού Λαγκαδά-ΣΕΡΕΣ Προμαχώνα με κατεύθυνση τον Λαγκαδά υπάρχει απαγορευτικό κυκλοφορίας φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που υπάρχουν στην περιοχή. Επίσης, το ίδιο ισχύει για Ιμαθία, Κυλική, Σπέλα και Χαλκιδική Αφροδίτη. Δημήτρη, τώρα μια που είμαστε στα του καιρού, θα ήθελα λίγο να ρωτήσω εκεί στο κλειδί, που ξέρουμε ότι οι συνθήκες είναι πολύ έτσι δύσκολες. Έχουμε κάποια ενημέρωση, τι γίνεται εκεί, είναι όλα καλά?
Να σου πω, αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 9 παρά 5. Έχουμε μείον 2 βαθμούς Κελσίου εδώ στην περιοχή. Μπορεί να πέσει και πολύ κάτω από το 0. Και μάλιστα το μετέωρο κάνει λόγο και για δερμή ψύχο στην περιοχή του Σιδηροκάστρου. Και αύριο το πρωί θα έχουμε και χιονόπτωση, όπως διαβάζω στο μετέωρο. Μίλησα νωρίτερα με τον διοικητή της δομής, τον κύριο Νικηφόρου. Μου είπε ότι έχουν πάρθει όλα τα μέτρα έτσι ώστε να μην σημειωθεί παγετός και το σημείο έχει πόλικο χιόνι και επομένως έχουν προμηθευτεί και αλάτι έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ο χιονιάς, να αντιμετωπιστεί η μύδια. Οι σκηνές έχουν απομακρυνθεί και πλέον οι άνθρωποι στο κλειδί ζουν σε κοντέινερς με θέρμανση και οτιδήποτε άλλο τους παρέχει εκεί ο ΔΟΜ και το αρμόδιο Υπουργείο. Το κρύο βεβαίως εκεί στη χαράδρα του κλειδιού είναι τσουχτερό. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν ζητήματα, προβλήματα και η διαβίωση των συγκεκριμένων ανθρώπων να είναι καλύτερη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, γιατί πέρασαν και κρύο, πέρασαν και ζέστη. Ωστόσο, να πούμε ότι έχουν περάσει διάφορα οι άνθρωποι εκεί. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Με την τοποθέτηση των οικίσκων, φαντάζομαι και με τη θέρμανση που υπάρχει με το κλιματιστικό, θα είναι λίγο καλύτερα. Ας το ευχηθούμε παρά το κρύο που υπάρχει εκεί πέρα. Και να περάσουμε τώρα στο αρχικό μας θέμα που έχει να κάνει αφορά τις φυλακές Νιγρήτας και την κοινωνική λειτουργό η οποία, αν δεν κάνω λάθος, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος της κοινωνικής λειτουργού. Και προφυλακίστηκε. Αυτό διαβάζουμε από τα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης. Στο ρεπορτάζ δηλαδή του πρώτου θέματος, κρίθηκε προφυλακιστέα η κοινωνική λειτουργό στις φυλακές της Νιγρήτας με την κατηγορία της επορίας κινητών. Έσπρωχνε, να το πούμε έτσι, κινητά, αλλά και αναβολικές ουσίες στις φυλακές της Νιγρήτας, στους κρατούμενους. Πρόσωπο κλειδί λοιπόν του κυκλώματος, όπως λέει το πρώτο θέμα, είναι η κοινωνική λειτουργός των φυλακών, που προμήθευε κινητά, συσκευές Wi-Fi για καλύτερο σήμα, αλλά και αναβολικές ουσίες για να χτίζουν, όπως λέει το ρεπορτάζ, τα κορμιά τους οι κρατούμενοι στις φυλακές, με το αζημίωτο φυσικά, καθώς όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αρχών, η κοινωνική λειτουργός έβγαζε από 400 έως και 600 ευρώ για κάθε παράνομη εισαγωγή. Καλή προμήθεια. Καλή προμήθεια και το φτιάχνε συνέχεια αυτή τη δουλειά, χώρια την υπηρεσία που έδινε και πληρωνόταν από την υπηρεσία της, έτσι. Το κουβάρι λοιπόν, να πούμε ότι άρχισε να ξετυλίγεται από τον περασμένο Σεπτέμβρη, όταν σε έφοδο της αστυνομίας στα κελιά ανακαλύφθηκαν πως οι κρατούμενοι είχαν πρόσβαση στο ίντερνετ με ρούτερ της φυλακής. Τα στοιχεία και ντοκουμέντα παρουσιάστηκαν ενώπιον της εισαγγελέως Σερών, διαβάζουμε στο πρώτο θέμα. Αποκαλύπτουν ότι η κοινωνική λειτουργός δεν δρούσε μόνη της, αλλά και είχε και συνεργούς. Και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της κοινωνικής λειτουργού, εκείνη φαινόταν να έχει ενταχθεί σε 2 εγκληματικές ομάδες, τις οποίες μετήχαν ένας πρώην έγκλησος των φυλακών της Νιγρήτας και 3 ακόμη κρατούμενοι στις ίδιες φυλακές και 2 κάτοικοι των Σερών. Έντονη η δραστηριότητα της κοινωνικής λειτουργού, δηλαδή. Έντονη η δραστηριότητά της και θα δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και πέρα. Πάντως, μετά την απολογία της, κρίθηκε από την εισαγγελέα Σερών προφυλακιστέα με την κατηγορία, όπως είπαμε και στην αρχή, της εμπορίας κινητών τηλεφώνων σε κρατουμένους των φυλακών. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την πλήρη ενημέρωση που μας είχες ό,τι αφορά και τον καιρό και αυτό το θέμα. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα η νύχτα θα κυλήσει ομαλά τουλάχιστον για όλους εκεί τους κατοίκους στην περιοχή σας, αλλά και εδώ σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Πάντως έχουμε χιονόπτωση μέχρι τις 11 το πρωί αύριο και θα δούμε το τι ακριβώς θα γίνει. Για αρκετές ώρες δηλαδή. Τώρα, η μύδια θα φοβηθεί από την ετοιμότητα και θα φύγει και θα πάει στην Αθήνα προς την υπόλοιπη χώρα ή θα έρθει και θα μας αγαπήσει και θα μείνει. Να δούμε. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Και αλλάζουμε κλίμα. Βλέπουμε τώρα το επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς. Ικανοποιημένος δήλωσε πως είναι ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, κ. Νικόλαος Φαρμάκης, από την πορεία των εμβολιασμών με τα νοσοκομεία των Σερών και της Ξάνθης να παρουσιάζουν την καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία και την ημερήσια ενημέρωση που έχουν. Ικανοποιημένος δήλωσε πως είναι ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών κ. Νικόλαος Φαρμάκης από την πορεία των εμβολιασμών με τα νοσοκομεία των Σερών και της Ξάνθης να παρουσιάζουν την καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία και την ημερήσια ενημέρωση που έχουν. Κάθε μέρα στέλνουμε στη ΔΥΠΕ ποιους εμβολιάζουμε και πόσα εμβόλια κάνουμε
Κοντά σε εμάς είναι μόνο η Ξάνθη, η οποία είναι πολύ πιο μικρή από εμάς. Αλλά έχουν και αυτοί κάνουν αρκετό μεγάλο αριθμό εμβολίων. Μόνο η Ξάνθη. Τα άλλα όλα, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα, είναι πολύ κάτω από εμάς. Είμαι ικανοποιημένος και από τα κέντρα υγείας και ακόμα και τώρα υπάρχουν συνάδελφοι εδώ του νοσοκομείου που ζητάνε και να εμβολιαστούν. Καθημερινά στο νοσοκομείο Σερών πραγματοποιούνται περίπου 100 με 120 εμβολιασμοί. Διαθέτουμε 2 εμβολιαστικές γραμμές με 4 εμβολιαστικά κέντρα και η ροή των εμβολιασμών εξαρτάται από τη συμμετοχή των πολιτών σύμφωνα με τον υποδιοικητή του νοσοκομείου, κ. Παναγιώτη Πεγίδη. Που έρχονται εδώ είναι σύμφωνα με τα ραντεβού που έχουν κλειστεί. Και το νοσοκομείο το δικό μας κάνει τουλάχιστον 100-120 εμβολιασμούς καθημερινά. 4 εμβολιαστικά κέντρα, σε 2... 2 εμβολιαστικές γραμμές, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον ίδιο χώρο. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ στο jackpot του Joker. Κατάθεση δελτίων σε ένα κατάστημα OPAP στις περιοχές επίπεδου επιτήρησης ή online στο joker.gr. Με 3 κληρώσεις την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. OPAP. Ζήσε το παιχνίδι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι καθαρισμοί των ρεμάτων από τα συνεργεία της αντιπεριφέρειας. Ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βυσσαλτίας, κύριο Αθανάσιο Μασλαρινό, ένα μήνα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν κυρίως στην πρώην κοινότητα Τραγίλου, με την Ευκαρπία να έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, ένα μεγάλο μέρος των ζημιών έχει αποκατασταθεί. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι καθαρισμοί των ρεμάτων από τα συνεργεία της αντιπεριφέρειας. Όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς ο καθαρισμός των ρεμάτων. Θυμίζω τους συμπολίτες μας ότι είναι μια αρμοδιότητα που μας ήρθε το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά ρέματα τα οποία δεν έχουν πειραχθεί ποτέ. Εμείς δεν στεκόμαστε εκεί. Εμείς στεκόμαστε στο γεγονός ότι όλα αυτά πρέπει να καθαριστούν και ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια. Από τον Γάζορο Σερών μέχρι τη Βέργη. Από τη Βέργη στην Τερπνή, στη Μαυροθάλασσα κλπ. Επίσης ο Κρουσοβίτης, η Μπέλισσα κλπ. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να γίνουν καθαρισμοί και λόγω του καιρού, με εξαίρεση τις 2-3 μέρες αυτές που περιμένουμε το να χαλάσει ο καιρός και να έχουμε τον παγετό. Ήδη έχει τελειώσει το έργο στη Βέργη, είναι σε εξέλιξη η Τερπνή σε συνεργασία με το Δήμο Βυσσαλτίας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, στην περιοχή της Μαυροθάλασσας αναμένεται να ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο αποκατάστασης, ενώ παράλληλα δήλωσε και την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών. Επίσης, θα ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο αποκατάστασης όλων των δικτύων στην περιοχή της Μαυροθάλασσας, που είναι μεγάλα τα σημεία εκεί, αρκεί να σας πω ότι θα χρειαστεί να μεταφέρουμε 15.000 κυβικά αδρανών υλικών για να οχυρώσουμε τα διάφορα, για να μπορέσουμε να χτίσουμε εκεί πέρα αυτά τα αναχώματα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Είναι αλήθεια ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βυσσαλτίας, κύριο Αθανάσιο Μασλαρινό, ένα μήνα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν κυρίως στην πρώην κοινότητα Τραγίλου, με την Ευκαρπία να έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, ένα μεγάλο μέρος των ζημιών έχει αποκατασταθεί. Ένας μήνας μετά από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε κυρίως στην περιοχή της πρώτης ενότητας Τραγίλου, στην Ευκαρπία πιο συγκεκριμένα και στον Τράγυλο, συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, συνεχίζεται η διάνοιξη των ρεμάτων, όλων αυτών που είχαν κλείσει, η αποκατάσταση κάποιων οδών και γεφυριών, όμως οι καταστροφές είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορούν να κλείσουν σε ένα μήνα. Συνεχίζουμε, ήρθε και η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών, από τον κύριο Καραμαλή. Θα κάνουμε την αποδοχή και θα προχωρήσουμε με περισσότερη ένταση και περισσότερα έργα. Οπωσδήποτε είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από την πρώτη στιγμή. Θυμάστε πολύ καλά, τα καταγράψαμε τις κάμερες, ότι από τις 5 του μηνός, στις 4 ήταν οι πλημμύρες, από τις 5 του μηνός υπήρχε ένας οργασμός μηχανημάτων και εργασιών, οι οποίες συνεχίζονται, όχι βέβαια με αυτή την ένταση, διότι έχουν αποκατασταθεί αρκετά πράγματα. Όμως είμαστε εκεί, θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί μέχρι την τελική αποκατάσταση. Βοηθάμε όσο μπορούμε τους κατοίκους, στις αρμοδιότητες που προβλέπονται για το Δήμο και η περιφέρεια είναι εκεί. Θεωρώ όμως ότι πάρα πολύ γρήγορα θα αποκατασταθούν. Παρόλο που προχθές πάλι είχαμε κάποιες ευτυχώς μικρύτερες κλίμακας ζημιές και καταστροφές σε κατοικίες και σε δρόμους. Λέγοντας πως σε πολλές περιοχές έχουν γίνει σημαντικές διανοίξεις ρεμάτων σε περιοχές της Ευκαρπίας, Τερπνής και Βέργης, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια. Σε κάποιες περιοχές που ήδη κάναμε διάνοιξη ρεμάτων, όπως είναι στην Ευκαρπία, στην
στην Τερπνή και στην Βέργη. Σε συνεργασία με την περιφέρεια έχουμε κάνει αρκετές διανοίξεις ρεμάτων και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει την ένταση των καιρικών φαινομένων. Ελπίζουμε όμως ότι δεν θα είναι και αυτή τη ένταση, αλλά και αυτή τη ένταση να είναι, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Θόδωρο Βαδικόλια, ο οποίος και θα μας δώσει και αυτός μία εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο Βυσσαλτίας. Κύριε Βαδικόλια, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας λίγο τι γίνεται εκεί στην περιοχή σας. Η Μύδια άρχισε να μας δείχνει τα δόντια της. Ακριβώς. Άρχισε να μας δείχνει. Το χιόνι δεν μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή γύρισα από το λαγάδι, έχει μείον 5, έχει καλύψει το οδόστρωμα, έχουν βγει οι αλατιέρες ειδικές μας, έχει πάει μία προς το λαγάδι και η άλλη τώρα θα πάει προς στο δρόμο Αγίας Παρασκευής και Τριανταφυλιά, εκεί που είναι το μεγάλο υψόμετρο της Τριανταφυλιάς. Και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ρίξουμε αλάτι στα κέντρα υγείας της Νιγρίτας, της Μαυροθάλασσας, και θα πάμε αμέσως μετά στο γεροκομείο της Τερπνής. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί ιδιαίτερα, κύριε Βαδικόλια? Οι χαμηλές θερμοκρασίες. Γιατί η περιοχή γενικά εκεί είναι και τραυματισμένη με όλα όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι ακριβώς. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πρόβλημα στην περιοχή που έχει πάρει τη μεγαλύτερη ζημιά στην Ευκαρπία. Κάπου αναφέρθηκε ένα πρόβλημα μεταξύ Μαυροθάλασσας και Ευκαρπίας. Θα πάει η αλατιέρα και με το αποχειριστικό το μηχάνημα μπροστά. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Το μόνο που με ανησυχεί είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες όσο το βράδυ. Άρα οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και πρέπει να τονίσουμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Έχουμε και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα παραμείνουμε στο Δήμο Βυσσαλτίας, καθώς από τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, ένα νέο εμβολιαστικό κέντρο έρχεται να προσθεθεί στα ήδη υπάρχοντα. Πρόκειται για το Κέντρο Υγείας του Δήμου Βυσσαλτίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα εμβολιαστούν με την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca για τις ηλικίες 60 με 64 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μπαίνοντας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από την Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, ένα νέο εμβολιαστικό κέντρο έρχεται να προσθεθεί στα ήδη υπάρχοντα. Πρόκειται για το Κέντρο Υγείας του Δήμου Βυσσαλτίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα εμβολιαστούν με την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca για τις ηλικίες 60 έως 64 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μπαίνοντας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όπως είχα μια ενημέρωση από την προϊσταμένη του Κέντρου Υγείας Νιγρίτας, από 15 Φεβρουαρίου αρχίζει η πρώτη δόση του AstraZeneca. Οι ηλικίες θα είναι 60 με 64 ετών που θα μπορούν να εμβολιαστούν και θα πρέπει να δηλώσουν στην πλατφόρμα του ΕΟΔΗ, στο εμβόλιο.gov, όποιος ενδιαφέρεται να εμβολιαστεί. Ενώ σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Αργύρη Χατζημάρκου, ο Δήμος Βυσσαλτίας θα βοηθήσει ώστε να διεξεχθούν ομαλά οι εμβολιασμοί. Εσείς σαν Δήμος θα έχετε κάποια έτσι εμπλοκή σε όλους? Εμείς είμαστε κοντά τους, θα τους βοηθήσουμε όπου χρειαστεί. Από ότι μιλήσαμε λίγο, θα χρειαστεί στην οργάνωση λίγο να τους βοηθήσουμε με τον κόσμο, να αποφύγουμε τον συνωστισμό και αυτά. Εμείς θα είμαστε εκεί, είμαστε και η πολιτική προστασία του Δήμου και είμαστε κοντά στον πολίτη και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Με την πλειοψηφία των πολιτών να δηλώνουν έτοιμοι να εμβολιαστούν. Εμβόλιο θα κάνετε? Οπωσδήποτε. Είστε υπέρ του εμβολιασμού? Βεβαίως. Περιμένετε να έρθει η σειρά σας? Νομίζω τώρα ανοίγει για μένα, για τη δικιά μου ηλικία. Ναι, θα δηλώσω και θα το κάνω. Μα περιμένω να δω τι θα γίνουν, γιατί κάποιοι δεν λένε την αλήθεια. Είστε προβληματισμένος? Σίγουρα προβληματισμένος και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Κανείς δεν μας λέει την αλήθεια. Εμβόλιο θα κάνετε? Θα το σκεφτούμε. Είστε προβληματισμένος? Προβληματισμένος και πολύ. Εσείς? Για ποιο πράγμα? Για το εμβόλιο. Έχω τόσο πολλά προβλήματα. Τι εμβόλιο να κάνω? Για πες με, που παίρνω την προβλήματα 10 χάπια. Προβλήματα σοβαρά. Η μάνα μου πέθανε από το εμβόλιο. Έχω κακιά πήρα στο εμβόλιο. Να σου πω και παλιότερα, από άλλου είδους εμβολίου. Ναι, έκανε. Για τη γρήπη εμβόλιο. Έκανε. Το εμβόλιο το κάνατε? Θα το κάνω. Θα το κάνετε? Τρεις το μηνός έχω προβληματιστεί. Είστε υπέρ δηλαδή? Ασφαλώς είμαι υπέρ. Ναι. Ό,τι είναι καλό για την υγεία μας, το προσθέτω, το λάβουμε.
Το εμβόλιο το κάνατε, θα το κάνετε? Θα το κάνουμε το Σάββατο. Είναι η ημερομηνία μας. Είσαστε υπέρ του εμβολιασμού, έτσι? Υπέρ, βέβαια, άλλη μόνο. Εμβόλιο θα κάνετε? Ναι. Είστε υπέρ? Υπέρ. Περιμένετε να έρθει η σειρά σας, ναι, έχετε δηλώσει συμμετοχή? Ναι. Τρεις επιχειρήσεις στο ύψος της διασταύρωσης του Χρυσού με την Πεντάπολη παρέμειναν χωρίς παροχή τηλεφώνου και ίντερνετ για τρεις ημέρες, καθώς καλώδιο του ΟΤΕ κόπηκε με αποτέλεσμα η διακοπή της σύνδεσής τους. Η απάντηση που πήραν αρχικά από το συνεργείο του ΟΤΕ ήταν ότι η βλάβη θα αποκατασταθεί μέσα σε μία εβδομάδα το αργότερο. Ωστόσο όμως, μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την τηλεόραση του Επιλογές, όπως μας ενημέρωσαν οι επιχειρηματίες της περιοχής σε τηλεφωνική επικοινωνία, δόθηκε άμεση λύση στο πρόβλημά τους, καθώς η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα, ευχαριστώντας τον τηλεοπτικό μας σταθμό. Τρεις επιχειρήσεις στο ύψος της διασταύρωσης του Χρυσού με την Πεντάπολη παρέμειναν χωρίς παροχή τηλεφώνου και ίντερνετ για τρεις μέρες, καθώς καλώδιο του ΟΤΕ κόπηκε με αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνδεσή τους. Όπως καταγγέλει στην κάμερα του Επιλογές ένας από τους επιχειρηματίες της περιοχής, κ. Δημήτρης Γκέκας, ο οποίος μίλησε και στη μεσημεριανή εκπομπή κάθε μεσημέρι, παρόλο που έκανε αίτηση για επισκευή της βλάβης, από την πρώτη στιγμή η απάντηση που πήρανε ήταν ότι η βλάβη θα αποκατασταθεί μέσα σε μία εβδομάδα το αργότερο. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα. Έχουμε κάνει αίτηση από το πρώτο λεπτό, 8 ώρα το πρωί προχθές. Μας είπαν ότι θα έρθουν. Ήρθε ένας για γνωμάτευση χθες να δει δήθεν τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται και μου είπε ότι το αργότερο σε μία εβδομάδα, το αργότερο θα είναι έτοιμο. Γεγονός που δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Μία εβδομάδα η επιχείρησή σας πώς θα λειτουργήσει? Εμείς όλα τα προγράμματα εδώ με τα ανταλλακτικά είναι μέσω ίντερνετ. Δηλαδή μπαίνουμε, βρίσκουμε αντιστοιχίες και τέτοια, δεν μπορούμε να μπούμε. Αλλά δεν μπορείτε να δουλέψετε. Ναι, και το σημαντικότερο είναι το POS, έτσι, γιατί όλοι δουλεύουν με κάρτα, έρχονται. Αν έχει κάποιος μετρητά στη τσέπη, ψωνίζει. Αν όχι, ή θα εμπιστευτώ εγώ να του δώσω βερεσέ τα πράγματα και αν έρθει, ή αν όχι, φεύγει. Το κόψιμο του επίμαχου καλωδίου έγινε από ένα φορτηγό, δημιουργώντας αυτά τα παρατράγουδα. Ήρθε ένα φορτηγό να ξεφορτώσει. Κάθε φορά που έρχονται φορτηγά να ξεφορτώσουν, γιατί έχουμε μεγάλο όγκο εμπορευμάτων, βάζουμε ένα ξύλο, σηκώνουμε τα καλώδια και περνάνε τα φορτηγά. Χθες δεν πρόλαβα να τον δω ότι ήρθε. Ο άνθρωπος δεν κοίταζε στον αέρα ψηλά, δηλαδή θα πρέπει να κοιτάζουμε ψηλά, μήπως βρούμε. Και το έκοψε το καλώδιο. Θα μας φτιάξουν, αλλιώς να το κλείσουμε το μαγαζί να φύγουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να κάθομαι εδώ. Ωστόσο όμως, μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την τηλεόραση του Επιλογές, όπως μας ενημέρωσε η τηλεφωνική του επικοινωνία ο κ. Γκέκας, δόθηκε άμεση λύση στο πρόβλημά τους, καθώς η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα, ευχαριστώντας τον τηλεοπτικό μας σταθμό. Η πανδημία έπληξε και τους ερωτευμένους. Όσοι όμως είναι τυχεροί και δεν το βάζουν κάτω, ετοιμάζονται για την αυριανή ημέρα. Εμείς σας έχουμε γευστικές γλυκές απολαύσεις από το ζαχαροπλαστείο Μακεδονικό. Η ημέρα των ερωτευμένων γιορτάζεται παγκοσμίως στις 14 Φεβρουαρίου. Διαφορετικός θα είναι ο φετινός εορτασμός του, καθώς τα περιοριστικά μέτρα έχουν πλήξει και τον έρωτα, μιας και δεν δίνει τη δυνατότητα σε πολλά ζευγάρια να βρεθούν με το τέρι τους. Όσοι όμως είναι τυχεροί, δεν το βάζουν κάτω. Γιατί από ό,τι φαίνεται, η πανδημία δεν σκοτώνει τον έρωτα, αλλά περιορίζει τις εκδηλώσεις του. Το Αγίου Βαλεντίνου θα το γιορτάσετε? Ναι. Τι προτιμάς, λουλούδια ή γλυκά? Και τα δύο. Αύριο το Αγίου Βαλεντίνου θα γιορτάσει κανείς από εσάς? Ναι, θα γιορτάσουμε στο σπίτι. Μόνοι μας. Όχι, έχουμε κοπέλα, θα γιορτάσουμε. Τώρα πάμε να πάρουμε δώρο. Λουλούδια, γλυκά, τι? Σίγουρα λουλούδια, κάτι γλυκάκια. Όλο και κάτι. Από όλα τα καλά. Από όλα τα καλά, ναι. Με τέτοιο καιρό και τέτοια κατάσταση δεν νομίζω. Μάλιστα. Αν το γιορτάσατε, θα προτιμούσατε γλυκό, λουλούδια? Συνδυασμό πιστεύω. Όχι, είμαστε μόνοι. Είσαστε μόνοι? Όχι, 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 θα το γιορτάσουμε εμείς. Θα το γιορτάσεις? Ναι, ναι, ναι. Λουλούδια ή γλυκά? Ανάμεικτα, και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι, γιατί. Να κρατήσουμε λίγο αποστάσεις. Μάλιστα. Αν μπορούσες να το γιορτάσεις, τι θα έκανες δώρο? Λουλούδια, γλυκά, τι θα προτιμήσεις? Κατά προτίμηση λουλούδια. Με μερικούς από αυτούς να είναι ιδιαίτερα μερακλείδες. Θα το γιορτάσετε? Θα το γιορτάσουμε, θα κάνουμε. Λουλούδια, γλυκά, τι? Λουλούδια, δωρητές, πολλά ακόμα. Εννοείται, εμείς μερακλείδες είμαστε. Πρωταγωνιστές της αυριανής ημέρας, εκτός από τα λουλούδια, θα είναι φυσικά τα διάφορα γλυκίσματα που φτιάχνονται για χάρη του, με το ζαχαροπλαστείο Μακεδονικό να έχει ετοιμάσει μια μεγάλη ποικιλία έτοιμη να ανταποκριθεί και στους πιο απαιτητικούς ερωτευμένους.
χειροποίητα τριανταφυλλένια γλυκίσματα, τούρτες, σοκολατάκια και διάφορα γλυκίσματα περιμένουν να δοθούν και να χαρίσουν γλυκές στιγμές. Η προετοιμασία για την αυριανή ημέρα έχει ξεκινήσει ήδη και στα κομμωτήρια, καθώς οι νεαροί κύριοι αλλά και οι νεαρές δεσποινίδες με ανεβασμένη τη διάθεση, όπως μας λέει ο κομμωτής κύριος Τίμος Γουγούσης, σπέβδουν να καλοπιστούν. Αύριο είναι για τους ερωτευμένους ειδικά μεγάλη γιορτή. Οπότε έρχονται σήμερα, φτιάχνονται και τα αγόρια ειδικά, αλλά και οι κυρίες και οι νεαρές δεσποινίδες ιδιαίτερα έχουν την τιμητική τους. Οπότε φτιάχνουμε όμορφα μαλλιά. Έρχονται, κάνουν την μπούκλα τους, έχουν κάνουν καινούργιες φρατζούλες, αυτό που είναι στη τάση τώρα. Οπότε ναι, νομίζω ότι έρχονται και περιποιούνται ιδιαίτερα τον εαυτό τους αυτές τις μέρες. Κοιτάζουν να είναι ανανεωμένοι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό το γεγονός ότι έρχεται και αλλάζει και τον ψυχισμό τους και τον ψυχοσυναισθηματικό τους κόσμο μέσα εσωτερικά. Ανεβαίνει η διάθεσή τους πάρα πολύ. Οπότε ναι, έρχονται, μας προτιμούν και νομίζω ότι τις ευχαριστούμε πάρα πολύ κιόλας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουν μια τέτοια είδους αλλαγή. Όχι μόνο για τις γιορτινές ημέρες, αλλά και για τις καθημερινές τους ημέρες. Και λόγω του COVID που ζούμε, αλλά και λόγω των ημερών αυτών που διανύουμε τώρα. Μετά τα υπέροχα γλυκίσματα που μόλις είδαμε, περνάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι μουσικό. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, Παίζουμε με τον Έρωτα του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 9 η ώρα το βράδυ η συναυλία με τίτλο «Από τη Βιέννη με αγάπη» από την Ορχήστρα Ορφέας της Βιέννης. Η συναυλία αυτή θα είναι αφιερωμένη στη στήριξη της προσπάθειας του Επιμελητηρίου Σερών για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, Παίζουμε με τον Έρωτα του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ η συναυλία «Από τη Βιέννη με αγάπη» της Ορχήστρας Ορφέας της Βιέννης, η οποία έχει και ελληνικό χρώμα στη σύνθεσή της, καθώς ιδρύθηκε το 2011 από τον καλλιτεχνικό διευθυντή και μαέστρο της, τον Θεσσαλονικιό Κωνσταντίνο Διμινάκη, έναν από τους πιο σημαντικούς μαέστρους της γενιάς του. Εξάλλου, στην ορχήστρα παίζουν και Έλληνες μουσικοί μαζί με Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Όσο για το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, ο τενόρος Ορέστε Κόζημο και η σοπράνο Ζωή Νικολαίδου θα πλαισιώσουν τους μουσικούς σε μία συναυλία μιας ώρας με πασίγνωστες άριες που έχουν ως θέμα τον έρωτα και το πάθος. Ανάμεσα στις άριες θα περιβάλλονται μικρές επεξηγηματικές αφήσεις από το μαέστρο που θα φωτίζουν το περιεχόμενο της κάθε άριας. Η συναυλία αυτή θα είναι αφιερωμένη στη στήριξη της προσπάθειας του Επιμελητηρίου Σερών για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Στόχος της δράσης είναι η αγορά ιατρικού εξοπλισμού για κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερών που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορονοϊού. Ο πρόεδρος Χρήστος Μέγκλας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερών ευχαριστούν θερμά το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιέπαινη πρωτοβουλία του και ιδιαιτέρως την πρόεδρο και καλλιτεχνική διευθύντρια κυρία Μικονίου, καθώς και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κύριο Τζιτζι Κώστα και τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών κύριο Σπυρόπουλο για τη στήριξη της προσπάθειας του Επιμελητηρίου Σερών. Οι πολίτες που επιθυμούν μπορούν να στηρίξουν το Γενικό Νοσοκομείο Σερών στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό. No need to speak. Now I'm under roll and it's breaking over.
Η κακοκαιρία Μύδια έχει έρθει στη χώρα μας και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι περιοχές που αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπες με έντονα φαινόμενα χιονόπτωσης θα είναι οι εξής. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και Πρόσκαιρα στην Ήπειρο. Την Κυριακή οι πυκνές χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν εκτός από τις παραπάνω περιοχές και την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τις Ποράδες, τα ορεινά και ημιορεινά της Ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Προς το βράδυ θα χιονίσει στα ορεινά της Κρήτης καθώς και σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας με χαμηλό υψόμετρο. Πιο συγκεκριμένα για τις Σέρρες, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από σήμερα έχουν ξεκινήσει οι χιονοπτώσεις στις Σέρρες και φυσικά θα συνεχιστούν ακόμη δυναμικότερα και αύριο, με θερμοκρασίες από μείον 3 έως 1 βαθμό. Από Δευτέρα τα χιόνια σταματούν και θα έχουμε καθαρότατο ουρανό με ηλιοφάνεια, όμως θερμόμετρο από μείον 6 έως 3 βαθμούς. Μείον 1 έως 1 βαθμός αύριο στην Θεσσαλονίκη με ισχυρές χιονοπτώσεις για όλη τη διάρκεια της Κυριακής, ωστόσο από Δευτέρα επανέρχεται η ηλιοφάνεια με συνήθως χαμηλότερες θερμοκρασίες από μείον 4 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Στην Καβάλα, ισχυρές χιονοπτώσεις αύριο Κυριακή έως τις απογευματινές ώρες με θερμόμετρο από 3 έως 1 βαθμό και Δευτέρα γενικότερα με παροδική μονάχα ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από μείον 4 έως 5 βαθμούς στην Καβάλα. Τώρα στην Δράμα, αύριο Κυριακή, ισχυρές χιονοπτώσεις έως το μεσημέρι με θερμοκρασίες από μείον 3 έως 0 βαθμούς, ενώ τη Δευτέρα ηλιοφάνεια με θερμόμετρο από μείον 5 έως 4 βαθμούς. Στην Ξάνθη, αυξημένα από φόρ την Κυριακή με χιονοπτώσεις έως το απόγευμα και θερμόμετρο από μείον 4 έως 1 βαθμό και για την Δευτέρα ηλιοφάνεια από μείον 2 έως 5 βαθμούς. Στην Κομοτηνή, αύριο Κυριακή, μείον 4 έως 1 βαθμοί με χιονοπτώσεις έως το απόγευμα και την Δευτέρα ηλιοφάνεια με μείον 2 έως 4 βαθμούς. Μείον 4 έως μείον 1 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη με αυξημένα μποφόρ και έντονες χιονοπτώσεις έως το απόγευμα, ενώ για την Δευτέρα επίσης αυξημένα μποφόρ με θερμοκρασίες από μείον 2 έως 3 βαθμούς και ηλιοφάνεια. 4 έως μείον 1 βαθμοί στην Οριστιάδα με ελαφρώς αυξημένα μποφόρ την Κυριακή και φυσικά χιονοπτώσεις για το μεγαλύτερο μέρος της μέρας, ενώ για την Δευτέρα στην Οριστιάδα πάλι μείον 4 έως 3 βαθμοί με ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες. Αυτό ήταν το σύντομο προγνωστικό δελτίο καιρού από την τηλεόραση Επιλογές. Να έχετε ένα καλό βράδυ ανεξαρτήτως καιρού. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το απόψινό μας δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε που μείνετε και μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε γι' αυτό, καλό σας βράδυ και να προσέχετε.